Ένα ουσιαστικό μήνυμα ζωής υπέρ της πρόληψης έστειλε σήμερα η φίλη στόχος που βρέθηκαν εδώ στις εγκαταστάσεις της Crete TV και υπέβαλαν σε υπέρηχο μαστού τις κυρίες του ομίλου. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία εστάλει το μήνυμα ότι η πρόληψη, αν γίνει εγκαίρος, μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Αυτή είναι η στόχη που επιτυγχάνονται και στην Κρήτη από την Πανελλαδική Εταιρεία Πρόληψης για το καρκίνο του στήθους, στόχος πρόληψη, με τους επιστήμονες να κάνουν προληπτικό έλεγχο με δωρεάν ψηλάφιση και υπέρηχο μαστού στις γυναίκες του ομίλου της Crete TV. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να εξετάσουμε τα κορίτσια του Crete TV. Ξέρουμε ότι τα ωράρια είναι πάρα πολύ πιεσμένα και έτσι σκεφτήκαμε αυτό, να έρθουμε εδώ να περάσουμε την πρόληψη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό πράγμα και να ξέρουν πού πηγαίνουν. Θέλουμε εξειδικευμένους γιατρούς. Είναι πολύ σημαντικό να νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας, να φροντίζουμε το σώμα μας και να φροντίζουμε και τις γυναίκες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, με τις οποίες βρισκόμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί στην καθημερινότητά μας, τις συναδέλφους μας. Είμαστε τυχεροί διότι σαν όμιλος έχουμε στο πλευρό μας τον στόχο, αυτή την ομάδα εθελοντών, γιατρών που μπορεί να βρεθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα και να την βοηθήσει και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά να σταθεί δίπλα της και στην φάση της θεραπείας αν αυτό χρειαστεί. Από το 2013 ξεκίνησαν να υλοποιούν το όραμά τους για τη δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης και πρόληψης στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνει κανείς τον καρκίνο του μαστού. Είναι ένα νέο πλήσμα που είναι πολύ δεδομένο. Μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσουν τελικά από καρκίνο του μαστού. Εκτός από την προληπτικό έλεγχο που περιλαμβάνει τη μαστογραφία, το υπηρεχογράφημα μαστών και την κλινική εξέταση, ιδιαίτερη σημασία έχει η φυσική κατάσταση, η άσκηση, η διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος, παράγοντες που μπορούμε να τροποποιήσουμε στον τρόπο ζωής μας. Στη μάχη αυτή κατά του καρκίνου του μαστού, ένα και μοναδικό όπλο έχουμε, την έγκαιρη διάγνωση. Όσο πιο σύντομα βρούμε κάτι που θα αναπτυχθεί στο μαστό, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε ριζικά το πρόβλημα. Η ιδρύτρια του Παραρτήματος Κρήτης, κυρία Ζαχαράκη, η οποία νόσησε και κατάφερε να τον νικήσει, αφιερώνει τη ζωή της για να περάσει το μήνυμα της πρόληψης γυναίκες σε κάθε γωνιά του νησιού. Ήμουνα εθελόντρια πάρα πολλά χρόνια στο στόχο και πριν νοσήσω ακόμα, αλλά εκεί μετά που νόσησα μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με όλο αυτό, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια καρκίνο και δεν μπορούσαν να μου το διαγνώσουν. Γιατί δεν πήγαινα στους εξειδικευμένους γιατρούς. Γι' αυτό και γίνεται αυτό τώρα. Υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί σήμερα εδώ που εξετάζουν τα κορίτσια του Crete TV. Έχουμε πάει από τη μία μεριά της Κρήτης μέχρι την άλλη. Έχουμε πάει από Χανιά μέχρι και τη Σιτία και εκεί πέρα βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι ή δεν έχουν εύκολη πρόσβαση προς τα εξεταστικά κέντρα ή που μπορεί και να έχουν και ακόμα και οικονομικά προβλήματα και να μην έχουν τη δυνατότητα να πάνε να το κάνουν. Από το 2016 μέχρι σήμερα, πάνω από 800 γυναίκες στο νησί ενημερώθηκαν και εξετάστηκαν δωρεάν από εξειδικευμένους επιστήμονες του στόχου πρόληψη, με την αξία της πρόληψης να ξεδιπλώνεται ακόμη πιο δυναμικά. Πολλές γυναίκες κάνουν προληπτικό έλεγχο κάτω από ένα περιβάλλον άγχους. Κομβικό έτος είναι τα 40 έτη της γυναίκας. Ένα συγχρόνως έλεγχο με υπέρηχο και μαστογραφία μαζί. Πριν τα 40, μόνο υπέρηχογραφικό έλεγχο. Και οι εργαζόμενες του ομίλου έστειλαν το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Φροντίζουμε τον εαυτό μας και φροντίζουμε και τις γυναίκες που αγαπάμε και νοιαζόμαστε. Επιτεύχθηκε ο στόχος? Νομίζω ότι ναι, φτάσαμε στο κέντρο του στόχου σήμερα.